μια πρώτη εντύπωση από ένα φιλικό με μια ομάδα που κανονικά θα έπαιζε δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος σήμερα. Καταρχήν να ευχηθώ πρώτα απ' όλα σε όλη την Πανιόνια οικογένεια να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία και εύχομαι να πάνε όλα καλά για τα ευχάριστα νέα που όλοι περιμένουμε. Για μας ήταν μεγάλη χαρά σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό, να δείξουμε, να παρουσιάσουμε μπροστά στον κόσμο του Πανιωνίου όλη αυτή τη δουλειά η οποία γίνεται και είναι μια συνέχεια της περσινής πολύ μεγάλης προσπάθειας. Νομίζω ότι τα παιδιά σήμερα απέδειξαν το ταλέντο τους, έδειξαν σε όλους ότι δίκαια αφορούν τη φανέλα του Πανιωνίου. Το μέλλον τους ανήκει. Θέλω να τους δώσω πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είμαστε μόλις στην τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Ο φόβος μας ήταν μεγάλος για πιθανούς τραυματισμούς, γιατί παίζαμε με μια ομάδα η οποία σίγουρα είναι πιο έτοιμη από εμάς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η εικόνα των παιδιών μας δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον. Και πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι να δοθεί μια λύση και η ομάδα να βρει τον δρόμο της. Η εικόνα δημιουργεί προσδοκίες όχι μόνο σε εσάς αλλά και στον κόσμο. Σας φοβίζει καθόλου αυτό? Ότι μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει και κάπως ανάποδα αυτό? Ακριβώς αυτή η λέξη ήταν αυτή που χρησιμοποιήσαμε στα αποδυτήρια μιλώντας στους παίχτες και τους είπα μάλιστα ότι δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, όχι απλώς προσδοκίες. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα το όνομα ενός αντιπάλου και ένα παιχνίδι το οποίο μας ξυπνάει μνήμες από Super League και παλαιότερα παιχνίδια αλφαεθνικής μεταξύ των δύο ομάδων είναι ένα υψηλό κίνητρο για να δώσουν όλοι το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι τελειώσαμε αυτό το παιχνίδι με ένα παιχνίδι πολύ ψηλού ρυθμού χωρίς τραυματισμούς. Νομίζω ότι το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι τα παιδιά έδειξαν, δείχνουν ότι είναι έτοιμα να πάνε τον Πανιόνιο στο επόμενο βήμα και απλά αυτό που χρειάζονται είναι τους σωστούς ανθρώπους δίπλα τους ώστε να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε το σύλλογο εκεί που το αξίζει. Επηρεάζει καθόλου την ομάδα η κατάσταση εκτός ομάδας, ποδοσφαιρικού τμήματος δηλαδή? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Καθημερινά μιλάμε με τα παιδιά, καθημερινά προσπαθούμε να τους κρατάμε συγκεντρωμένους, καθημερινά τους ενημερώνουμε για τις καταστάσεις έτσι όπως και εμείς μαθαίνουμε ότι εξελίσσονται. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε όμως, τα παιδιά είναι απόλυτα συγκεντρωμένα στη δουλειά τους. Εμείς είμαστε εδώ από την πρώτη μέρα να κρατήσουμε ζωντανή την ιδέα του Πανιωνίου και να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε πέρσι, αυτό το ταξίδι, το οποίο έχει ιστορικό στόχο, όχι να παρουσιάσει τα παιδιά αυτά και τον Πανιόνιο στη Super League 2, αλλά και γιατί όχι και παραπάνω. Είναι πλήρης η ομάδα? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ξεκινήσει από πέρσι ένα συγκεκριμένο project. Δουλεύουμε πάνω σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιοδήποτε ταλέντο, οποιοδήποτε ταλαντούχο νεαρό παίκτη μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του project. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με τις εξελίξεις που θα δημιουργηθούν θα μπορούμε να μιλάμε μετά με μεγαλύτερη ασφάλεια για μια περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Και δύο λόγια για τον κόσμο του Πανιωνίου που έδωσε δυναμικό παρόν στο φιλικό. Και ουσιαστικά η ομάδα πρώτη φορά παίζει σε αυτόν τον 1,5 χρόνο μπροστά στον κόσμο της. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτός, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και σήμερα στη βασική εντεκάδα είχαμε κατά τα 8 ενδέκατα παιδιά κάτω των 20 ετών, οι οποίοι προσπαθούμε εδώ και καιρό να τους βάλουμε στο κλίμα και να τους ετοιμάσουμε για το τι έχουν να συναντήσουν. Ελπίζουμε όλοι στο πρωτάθλημα της Super League 2. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τη συμπαράστασή του, όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικά όλο το τελευταίο διάστημα. Η ελπίδα όλων μας είναι να μπορέσουμε να τους φέρουμε όλους στο γήπεδο και να μπορέσουν όλοι μαζί να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την ομάδα και να επιστρέψει ο Πανιόνιος εκεί που αξίζει. Ευχαριστούμε.